Σήμερα όμως υπάρχουν ακόμα αρκετοί που πιστεύουν ότι στην εποχή της παγκοσμιοποίησης η Ελλάδα μπορεί όχι μόνο να επιβιώσει, αλλά και να ακμάσει έξω από την Ευρωζώνη και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμα χειρότερα, υπάρχουν άλλοι που φαίνεται να πιστεύουν ότι η Ελλάδα μπορεί να παραμείνει στην Ευρωζώνη χωρίς να σέβεται τους κανόνες της, χωρίς να τηρεί τις δεσμεύσεις της. Ότι η κρίση των τελευταίων ημερών, η οποία δεν έχει οικονομικά αίτια, αλλά αμιγώς πολιτικά, τα οποία σχετίζονται με την δυνατότητα της παρούσας Βουλής να εκλέξει πρόεδρο Δημοκρατίας, λαμβάνει πλέον σοβαρές διαστάσεις. Επομένως, η ρευστότητα μειώνεται με ταχύ ρυθμό. Αλλά ο κίνδυνος μιας ανεπανόρθωτης βλάβης της ελληνικής οικονομίας είναι πια μεγάλος.